Thank you, Mr. Chairman. Ευχαριστώ πολύ την Οργανωτική Επιτροπή για την πρόσκληση. Ευχαριστώ την Οργανωτική Επιτροπή. Ευχαριστώ την Επιστημονική Επιτροπή. Συγχαρητήρια στον κύριο Ντονογιαννάκη για το πολύ καλό συνέδριο. Έχω συνειδητοποιήσει πόσο δύσκολο είναι να κάνει κανένας ένα τέτοιο συνέδριο. Και μου ζητήθηκε βέβαια να μιλήσω για τις αρθροπλαστικές χωρίς τιμεό. Αυτό είναι ένα δύσκολο κεφάλαιο, γιατί η εμπειρία μας είναι πάρα πολύ μικρή σε αυτό το αντικείμενο. Ξεκινώντας, είναι τελευταίας γενιάς, ξεκινώντας από την πρώτη γενιά που ήταν για τα κατάρματα, πηγαίνοντας στη δεύτερη γενιά που ήταν μόνο μπλοκ. Η δεύτερη γενιά είχε κεφαλές οι οποίες ήταν μπορούσαμε να τις αλλάξουμε, να βάλουμε μεγαλύτερες, μικρότερες. Η τρίτη γενιά να βελτιώσουμε την κλίση, την οπίσθια απόφυση και το offset για να φτάσουμε στη τέταρτη γενιά, αυτές οι οποίες είναι χωρίς τηλεό, διατηρώντας το οστικό υπόστρωμα και στηρίζοντάς το την πρόθεση στη μετάφυση. Οι πρώτες ήταν οι τες, ήταν από την εταιρεία την Biomet. Δεν πρέπει να συγχαίουμε αυτούς τους όρους χωρίς τηλεό με τις αρθροπλαστικές της επιφανίας. Υπάρχουν πολλές εταιρείες. Οι δύο κυρίως είναι οι τύποι, όλες οι μεγάλες εταιρείες. Έπανα δύο κυρίως είναι οι τύποι. Η πρώτη εταιρεία που είναι και η Eclipse είναι Βιδωτές και οι άλλες εταιρείες είναι με συμπίεση. Μπαίνουν με συμπίεση και είναι άλλοτε σε ορισμένες έχουν κόνο, είναι θηλυκές και άλλες είναι αρσενικές. Άλλες έχουν κολάρο και άλλες δεν έχουν κολάρο. Αυτό το οποίο ο σχεδιασμός είχε σκοπό την εύκολη τοποθέτηση των προθέσεων μπορούν να γίνουν σε κατάγματα προθέντα σε πλημελή θέση. Δεν υπάρχουν, έχουμε καταργήσει με αυτές τις προθέσεις τα περιπροθετικά κατάγματα. Διατηρούμε ένα καλό υπόστρωμα σε περιπτώσεις αναθεώρησης και αποκαθιστούμε και την ανατομία στο κεντρικό βραχιόνιο. Οι ενδείξεις είναι οι ίδιες όσον αφορά την ομοκλίνη, όπου εκεί μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε είτε αρθροπλαστικές με καρφίδες, είτε με καρίνα. Όσον αφορά για την ανάστροφη, είναι απολύτως οι ίδιες ενδείξεις και τα ίδια προτερήματα με στις ανάστροφες αρθροπλαστικές που έχουμε στις ολικές αρθροπλαστικές. Όσον αφορά για τους περιορισμούς που έχουμε, είναι όταν δεν υπάρχει ένα καλό οστικό υπόστρωμα. Όταν υπάρχουν μεταφυσιακές κύστης που τις βλέπουμε αρκετές φορές, όταν υπάρχει οστεοπενία ή οστεοπόρωση, όταν υπάρχουν οστικά μεταβολικά νοσήματα και κατάγματα στην περιοχή της μετάφυσης. Από τις εργασίες, η πρώτη που αναφέρθηκε ήταν από τη Γαλλία τον ΚΕ, όπου είχε 63 ασθενείς, 60 πρωτοπαθείς οστεοαρθρίτιδα, 3 από οστεονέκρωση, 44 ήταν οι μυαρθροπλαστικές, 19 ολικές αρθροπλαστικές, με μίνιμουμ follow-up είναι 3,5 χρόνια. Μετά από 3 χρόνια στο follow-up δεν υπήρχε ακτινολογικό ευρήματα χαλάρωσης και διατηρείται η σταθερότητα της πρόθεσης. 5 ασθενείς είχαν ένα μικρό κάταγμα στην περιοχή της μετάφυσης και το constant score από 29 πήγε στο 75, η ανύψωση από το 96 στο 145 και βελτιώθηκε και πλασιάστηκε η εξωτερική στροφή. Ο BERF, 41 ασθενείς με αρθρίτιδα, ολική αρθροπλαστική, 41, follow-up 30 μήνες, δηλαδή πάνω από 2,5 χρόνια περίπου, δεν είχε επιπλοκές όσον αφορά το βραχιόνιο και εδώ το constant score, η απαγωγή και η εξωτερική στροφή βελτιώθηκαν. Αυτή είναι η πρόθεση της άνθρωξης, η οποία είναι επιδοτή. Είχαμε 2 εργασίες από το Brunner,
233 ασθενείς, 100 πρωτοπαθές οστεοαρθρίτιδα, 70 μετατραυματικές και 63 από άλλες παθήσεις, 114 είναι αρθροπλαστικές, 119 ολικές αρθροπλαστικές. Το follow-up λίγο λιγότερο από 2 χρόνια. Ένας ασθενής είχε μια μη συμπτωματική χαλάρωση και εδώ το Consta Score, η πρόσθεια κάμψη και η απαγωγή βελτιώθηκαν. Ο Καμπερμάιν το 2015, 78 ασθενείς, 39 ήμοι αρθροπλαστικές, 39 ολικές αρθροπλαστικές, κριτική μελέτη, δεν υπήρχαν επιπλοκές όσον αφορά το τραχιόνιο και εδώ υπήρχε μεγάλη βελτίωση του Consta Score της κάμψης και της απαγωγής. Όσον αφορά μια εργασία, η πιο καινούργια εργασία είναι να τη συγκλήσει τη Χριστοργέ από τον Τσέρτσιλ, 149 ολικές αρθροπλαστικές με follow-up 2 χρόνια. Δεν υπήρχαν καθόλου επιπλοκές όσον αφορά το βραχιόνιο και εδώ το Consta Score, η ανύψωση και η εξωτερική στροφή βελτιώθηκαν και είναι η μόνη πρόθεση η οποία είναι από τον FDA στις Ηνωμένες Πολιτείες και χρησιμοποιείται. Οι άλλες προθέσεις χρησιμοποιούνται μόνο στην Ευρώπη. Η Ματής. Το 2014, 50 ασθενείς πρωτοπαθείς οστεοαρθρίτιδα, follow-up 14 μήνες, χωρίς προβλήματα στο τραχιόνιο και εδώ μεγάλη βελτίωση του Consta Score και της ανύψωσης. Τώρα, συγκρίνοντας αυτές που έχουν στυλαιό με αυτές που δεν έχουν στυλαιό, η πρώτη εργασία του Ραντζού από το Καναδά, όπου έκρινε πίστες της χωρίς στυλαιό, με στυλαιό και 22 ήταν του Νίου. Τρεις δηλαδή προθέσεις συνέκρινε, δεν βρήκε διαφορές, follow-up 12 μήνες. Το μόνο το οποίο αναφέρει ήταν ότι υπήρχε μια ελάττωση της εξωτερικής τροφής στις προθέσεις του ΝΙΡ και ο ΠΕΡΘ που συνέκρινε τις τεστ με τις ματής που είχαν στυλαιό δεν βρήκε σημαντική διαφορά σε ένα follow-up το οποίο ήταν το ελάχιστο 2 χρόνια. Όσον αφορά τις ανάστροφες πολιτές αρθροπλαστικές, το follow-up 58 μήνες από τον Πάλας και τον Φέκουιν από την Γαλλία. Μόνο ένας ασθενής χρειάστηκε αναθεώρηση λόγω αστάθειας. Δεν υπήρχε καμία χαλάρωση. 5 περιπτώσεις μόνο του notching και εδώ και το Consta Score και η ανύψωση και η εξωτερική στροφή βελτιώθηκαν. Το 2015, το TSR, με follow-up 24 μήνες. Δεν υπήρχαν επιπλοκές, Consta Score βελτιώθηκε, η κάμψη, εξωτερική στροφή, αναθεώρηση μόνο 1%. Τώρα, συγκρίνοντας ανάστροφες αρθροπλαστικές με στυλαιό και χωρίς στυλαιό, 24 τεστ και 24 της Δέλτα, δεν βρήκαν διαφορές στα κλινικά αποτελέσματα, βρήκαν ότι είχαν λιγότερο χειρουργικό χρόνο σε αυτές που δεν είχαν στυλαιό και δεν βρήκαν καμία διαφορά όσον αφορά τις επιπλοκές. Έτσι λοιπόν αυτό το οποίο είδαμε όλο αυτό ανατρέχοντας τη βιβλιογραφία σε αυτές τις προθέσεις που δεν έχουν στυλαιό, είδαμε λοιπόν ότι ελαττώθηκε ο χειρουργικός χρόνος, διατηρήθηκε το οστικό υπόστρωμα, υπήρχε πολύ μικρό ποσοστό πιθανότητας περιπροθετικού κατάγματος, είναι εύκολο να αφαιρεθεί σε περιπτώσεις αναθεώρησης και είναι μια καλή επιλογή όσον αφορά σε περιπτώσεις που υπάρχει στη διάφυση πρόβλημα και δεν μπορεί να μπει στη λεώση. Αλλά παρατηρήσαμε ότι είδαμε ότι τα follow-up είναι πολύ μικρά. Είμαστε στα αρχικά στάδια και χρειάζονται περισσότερες μελέτες να δούμε ποια πρόθεση, αν χρειάζεται κολάρο, αν χρειάζεται να είναι θηλυκή η πρόθεση ή αρσενική
και άρα χρειάζονται περισσότερες μελέτες. Θα ήθελα να σας προσκαλέσω στο συνέδριο της αρθροσκοπικής εταιρείας που θα γίνει το Μάιο και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας.